καλώς ορίσατε και πάλι πίσω στο κανάλι. Τι κάνετε? Ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά, να σας βρίσκω όλους, μα όλους καλά. Καινούριο βιντεάκι σήμερα, καινούριο βλογκάκι. Πραγματικά έχω τόσο πολλά να σας δείξω και τόσο πολλά να σας πω. Αλλά θα ξεκινήσω με ένα γλυκό το οποίο σας έκανε εντύπωση, σας άρεσε, με ρωτήσατε πάρα πολλές. Πώς εκείνο, πώς το άλλο, και είπα δεν το κάνεις βρεσίσιμο, αφού και μια κοπέλα μου είπε ότι θα ήθελε να το σκεφτώ, να κάνω τη μαγειρική και γενικά τη ζαχαροπλαστική και γενικά ότι κάνω λίγο πιο μιλητά ώστε να τα καταλαβαίνετε κι εσείς καλύτερα. Και είπα θα το προσπαθήσω, οπότε το αφιερώνω το βιντεάκι αυτό σας στην κοπέλα που μου το ζήτησε, για αρχή. Για να δούμε πώς θα βγει. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν φτιάχνοντας σήμερα το αγαπημένο μου, λατρεμένο μου cheesecake. Και το φτιάχνω σήμερα γιατί μου το έχουν ζητήσει και οφείλω να το φτιάξω. Οπότε ήταν ευκαιρία, μιας και θα το ανοίξω τη δουλειά και θα φτιάξω το cheesecake, να το δείξω και σε εσάς. Πάμε γρήγορα να σας πω, βασικά να σας πω ότι είναι βλογκάκι, έτσι, θα συνεχιστεί και αύριο, γιατί αύριο έχουμε πολύ ωραίο πράγμα, έρχεται. Και επίσης, τι ήθελα να πω, αυτό ήθελα να πω, δεν ήθελα να πω κάτι άλλο, ότι θα είναι βλογκάκι. Ξεκινάμε με το cheesecake λεμόνι που το αγαπώ, το λατρεύω, είναι ό,τι πιο ωραίο έχω φάει, τέλος. Και τι θα χρειαστούμε, για τη βάση digestive, εγώ παίρνω αυτά. Τα Παπαδοπούλου, 250 γραμμάρια, digestive μπισκότα, 100 ml λιωμένο βούτυρο, εδώ, εγώ πάλι κοιτάζω δεξιά έτσι από την κάμερα, 300 γραμμάρια τύρι κρέμα, 100 γραμμάρια άχνη, 250 ml κρέμα γάλακτος, τη βασούλα μας, και εγώ θα ρίξω μέσα στην κρέμα του cheesecake και ξύσμα από λεμόνι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το να τρίψουμε τα μπισκότα. Φύγαμε. Τώρα το μπισκότο, μέσα στο μπισκότο προσθέτουμε το βούτυρο. Λοιπόν, αφού το έχω απλώσει, το βάζω για 10 λεπτά στο φούρνο και το ψήνω στους 180 για 10 λεπτά. Δεν θέλει παραπάνω, γιατί αν το αφήσετε παραπάνω, αυτό θα σκληρύνει, θα γίνει πέτρα. Πάμε λοιπόν τώρα να ξεκινήσουμε την κρέμα του τυριού. Φύγαμε. Λοιπόν, καθίστε να κλείσω το... αυτό, το κουτάκι από το μίξερ. Στο κάτω λοιπόν του μίξερ θα προσθέσω
Μάλλον θα προσθέσω, λέω, θα χτυπήσω τη κρέμα γάλακτος μαζί με τα 100 γραμμάρια της άχνης. Τελειώσαμε, αυτό ήτανε, πάω να βγάλω την κρέμα, θα περιμένω λίγο να κρυώσει η βάση γιατί μόλις την έβγαλα. Πάμε να σας πω πως τη βλέπετε την κρέμα, πως πρέπει να είναι. Βλέπετε. Λοιπόν, πάμε να δοκιμάσουμε και κάτσε. Για να δοκιμάσω. Δεν υπάρχει. Μπορώ να το φάω όλο, να πέσω με τα μούτρα και να το φάω όλο. Φάω από εδώ να πάρω αυτό, παιδιά, είναι... Και μέχρι να κρυώσει η βάση, πάμε να ξεκινήσουμε αυτή τη δύσκολη κρέμα λεμονιού. Λοιπόν, για την κρέμα λεμονιού θα χρειαστούμε 180 γραμμάρια κρυσταλλική ζάχαρη, 130 γραμμάρια βούτυρο, είναι 2 αυγά, 2 κρόκι, 2 ασπράδια, χυμό από 2 λεμόνια, 2,5 εγώ έχω βάλει, 2,5 και ξύσμα από λεμόνι. Αυτά είναι τα υλικά που θα κάνουμε την κρέμα λεμονιού και θα δείτε πώς θα γίνει. Θα γίνει τέλεια, αλλά επειδή τώρα έχει κρυώσει η βάση, πάμε να ρίξουμε την κρέμα στη βάση μας.
αφού έχουμε τελειώσει με τη βάση, βάλαμε την κρέμα, το βάζουμε για τουλάχιστον 2 ώρες ψυγείο. Πάω να το βάλω λοιπόν ψυγείο και επιστρέφω για να κάνουμε την κρέμα λεμονιού. Τα υλικά σας τα είπα για την κρέμα λεμονιού. Πάμε τώρα να βάλουμε στο τηγάνι, εγώ θα χρησιμοποιήσω τώρα αυτό, το βούτυρο σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία να λιώσει σιγά, πάρα πολύ σιγά. Η Μαρίλια φύγει από εκεί, Νάτι. Είναι πανεύκολη, είναι γελία να γίνει η κρέμα. Ναι. Και
Δεν έχετε ξαναφάει πιο ωραία κρέμα λεμονιού. Εγώ την αφήνω τώρα έξω να κρυώσει. Γιατί σε 2 ώρες είναι σε κάνα. Θα τη βάλω να την ρίξω πάνω στο cheesecake που είναι στο ψυγείο. Οπότε την αφήνω έξω. Γιατί δεν τη χρησιμοποιήσω. Εσείς αν δεν τη χρησιμοποιήσετε, μπορείτε κάλλιστα. Σταμάτα να το κάνεις αυτό το πράγμα. Τρώει μέσα από την άλλη. Λοιπόν, μπορείτε να την αφήσετε να κρυώσει, να την κουμπώσετε και να τη βάλετε στο ψυγείο. Αντέχει για 2-3 μέρες νομίζω. Αντέχει, θα είναι καλά. Δεν τα φτιάχνει άλλη. Λοιπόν. Είστε έτοιμοι λοιπόν να δείτε πώς έχει γίνει μετά από κάποιες ώρες στο ψυγείο. Λοιπόν, βάζω εδώ τώρα. Λίγο έτσι θα δείτε. Τέλειο. Πάμε να ρίξουμε την κρέμα λεμονιού. Καθιστά να σας κατεβάσω την κάμερα για να το δείτε. Βάζω και τελειώσαμε. Αυτό ήτανε, το είδατε. Να το. Τώρα θα το βάλω ψυγείο. Δεν θα το βγάλω από τη βάση γιατί αύριο θα μεταφερθεί. Θα φύγει από εδώ. Εγώ θα φτιάξω κάτι άλλο παρόμοιο, αλλά λίγο. Κάτι σκέφτηκα εγώ. Οπότε θα το δείτε λογικά σε επόμενο βιντεάκι αυτό που έχω σκεφτεί. Και λοιπόν, τώρα σας κλείνω εδώ το βιντεάκι, τη μάδα κλείνω το βιντεάκι, την κάμερα θα κλείσω και θα τα πούμε αύριο γιατί έχω να σας δείξω. Πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσουμε αύριο να φτιάχνουμε καναπέ. Έχουμε καθάρισμα του καναπέ, γενικό καθάρισμα του καναπέ. Review στο προϊόν που πήρα για τον καναπέ, να σας πω αν βγήκε ο λεκές, δεν βγήκε ο λεκές. Αυτό. Να σας δείξω μια αγορά που έκανα φανταστική, πιστεύω δηλαδή θα είναι καλή, θα τη δούμε μαζί αύριο και ο λίγο της θα συνεχίσουμε αύριο το vlog μας, οπότε φιλάκια πολλά, τα λέμε αύριο. Καλημέρα, καλημέρα, πέσε πάνω μου, τι κάνετε, πώς είστε. Λοιπόν, νέα μέρα σήμερα, ξεκινάει το βίντεό μας. Και όπως βλέπετε εδώ η κατάσταση είναι λίγο επικίνδυνη γιατί ο Μπούπης τον έχει πιάσει μια τρελή χαρά, γενικά τον πιάνει. Και κάτσε εδώ, κάτσε εδώ, κάτσε κάτω, κάτσε κάτω, κάτσε κάτω. Προσπαθώντας λοιπόν να ηρεμήσουμε αυτό το αγόρι. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, ελπίζω να σας άρεσε το cheesecake και ο τρόπος που επέλεξα να το κάνω αυτή τη φορά. Το έκανα πιο σιγά, πιο τακτοποιημένα ώστε να καταλάβετε ακριβώς πώς γίνεται. Είναι πανεύκολο να γίνει, είναι το πιο εύκολο γλυκό πιστεύω. Που αν δεν έχεις και θέλεις κάτι, άμα αν έχεις περισσότερα υλικά μπορείς να το φτιάξεις. Λοιπόν, σ' ακούει ο κόσμος και γίνεσαι ρεζίλι. Παιδί μου. Λοιπόν, τι κάνουμε σήμερα. Σήμερα πρώτα απ' όλα θέλω να σας δείξω τη νέα βιλέντα που αγόρασα και θα σας πω και το λόγο που την αγόρασα, γιατί είναι σφουγγαρίστρα ουσιαστικά που κάνει απολίμανση όταν σφουγγαρίζεις. Αυτή την λοιπόν βιλέντα μου την είχε προτείνει μία κοπέλα πάρα πολύ παλιά, δεν θυμάμαι, νομίζω πρέπει να ήταν την περίοδο που είχα πάρει και τη σκούπα την ηλεκτρική, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί πάντως είναι και μου είχε στείλει στο Instagram και μου είχε πει εσύ δοκίμασέ τη, θα μείνεις πολύ ευχαριστημένη και σου κάνει και απολίμανση. Έψαξα να τη βρω, δεν τη βρήκα ποτέ, είχε εξαντληθεί. Ήτανε, παιδιά, ήτανε στον καιρό της καραντίνας, τότε που είχε ξεσπάσει όλος αυτός ο πανικός με τον κορονοϊό και όλοι ψάχναμε να βρούμε πώς μπορούμε να κάνουμε απολίμανση στο σπίτι. Αυτή την περίοδο μου το είχε στείλει στο Instagram. Λοιπόν, και δεν την είχα βρει πουθενά, είχε εξαντληθεί. Οπότε προχθές που χάζευα, γιατί όπως καταλαβαίνετε πλέον έχει πάψει πλέον... Μισό λεπτό. Έχουν πάψει πλέον οι αγορές ρούχων και διάφορων υλικών αγαθών δικά μου. Οπότε αυτά που εγώ αγοράζω συνήθως πλέον είναι είτε για τα παιδιά,
είτε για το σπίτι. Και έτσι όπως χάζευα προχθές το ίντερνετ, μου την πέταξε στο σαφάρι τη Βιλέντα και λέω, ρε εσύ, αφού τη βρήκες, δεν την παίρνεις, δεν πάει χαμένη. Οπότε έκανα την αγορά, μου τη φέρανε, δεν είναι sponsor, την αγοράσαμε με δικά μας χρήματα φυσικά, έτσι να τα λέμε αυτά. Και θα τη δούμε μαζί, θα τη λειτουργήσουμε μαζί και βέβαια θα σας τη δείξω κιόλας στο σπίτι. Επίσης, θέλω να σας πω, Μπούμπι μου, κάτσε αγάπη μου, όπως σας είπα εχθές, θέλω να σας πω για το όξι, πώς το είπα αυτό που πήρα, που αγόρασα για τους καναπέδες. Μπούμπι μου, μισό λεπτό. Μπούμπι, σταμάτα τώρα. Τέλος τώρα. Τελειώσαμε τώρα. Τέλος τώρα, εντάξει. Μπράβο μου. Λοιπόν, θέλω να σας πω για το... Μόλις κουνάω τα χέρια, νομίζω ότι παίζω. Λοιπόν, Μπούμπι, νο. Κάτω. Μπράβο όλοι μου, εκεί. Λοιπόν, θέλω να σας πω, κοιτάζει τα χέρια μου και μόλις κάνω παλαμάκια τον Γιάννη, διαολίζουν τα παλαμάκια, για το απορρυπαντικό που πήρα για τον καναπέ. Έκανε δουλειά, αλλά θα τα πούμε αναλυτικά πιο μετά για να μην σας παίρνω πολύ χρόνο και σας κουράζω. Λοιπόν, οπότε έχουμε σήμερα κάναπε, θα φύγουν μαξιλάρια όλα. Με τον κόνο, ρε. Θα φύγουν μαξιλάρια όλα. Θα μπει σκούπα, να φύγουν οι σκόνες και γενικά υπάρχουν πολλές δουλίτσες. Επίσης, θέλω να σας δείξω δύο προϊόντα που αγόρασα πάλι από Βασιλόπουλο που μου γράψατε στο προηγούμενο βίντεο ότι με τι καθαρίσεις στο ψυγείο. Θα σας το δείξω και αυτό το προϊόν που πήρα. Πάρα πολύ καλό. Και ναι, θα σας το δείξω μετά. Νομίζω σας τα είπα όλα. Πάμε σιγά σιγά όμως να ξεκινήσουμε γιατί έχουμε πάρα πολλές δουλειές και η ώρα περνάει και τα ξέρετε, μη σας τα ξαναλέω. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ο Μπούμπις τώρα αυτή τη στιγμή του αρέσει πάρα πολύ, θα σας δείξω τι κάνει. Κοιτάξτε. Τον βλέπετε τι κάνει. Τον βλέπετε. Εγώ φτιάχνω τα ρηκτάρια και ο Μπούμπις... Μπούμπι. Κοιτάξτε, εδώ είναι. Τον βλέπετε. Μπούμπι, κοιτάξτε χαρά. Μπούμπι, σε βλέπω. Εσύ χαλάς τα ριχτάρια. Θα σε... Βγες έξω από τα ριχτάρια τώρα. Τώρα. Θέλετε να δείτε πώς θα βγει. Να το σπίτι. Αγούρι μου εσύ όμορφο. Λοιπόν, κοιτάξτε τι έχει κάνει εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Τρελάθηκε. Μπούμπι, τρελάθηκε! Και καταλαβαίνετε ποιος χαλάει τα ριχτάρια εδώ μέσα. Ο Δημήτρης και ο Μπούμπις. Και είναι η ώρα να ξεκινήσουμε τις δουλειές μας. Πρώτα απ' όλα να σας συστήσω τη νέα μου βοήθεια στο σπίτι που επέλεξα να πάρω, όπως σας προείπα και στο καλημέρα. Λοιπόν, αγόρασα πρόσφατα και μου τη φέρανε προχθές τη Βιλέντα. Αυτή εδώ την ηλεκτρική σφουγγαρίστρα, να την πω, σκούπα να την πω. Είναι Steam and Power Pad λέγεται και θα την ανοίξουμε τώρα μαζί. Είναι αυτή εδώ, η οποία θα σας πω αμέσως γιατί και εγώ δεν την ξέρω. Τώρα την ανοίγω μαζί σας. Δεν ήθελα να την ανοίξω χωρίς να τη δείτε εσείς. Και όπως σας είπα και το πρωί, ότι είναι μία αγορά την οποία την είχα στο μυαλό μου γενικά από τότε που μου την είχε προτείνει μία κοπέλα στο Instagram και δεν την είχα βρει. Και επέλεξα τώρα, αφού τη βρήκα, να την κάνω την αγορά, γιατί πάντα θα χρειάζεται ένα τέτοιο σύστημα στο σπίτι. Λοιπόν, έχει για αρχή αυτό εδώ το δοσομετρητή της Βιλέντα. Και φυσικά ήθελα να την ανοίξω για να δούμε μαζί τι είναι και πώς. Λοιπόν, μισό λεπτό. Να τα βγάλω όλα. Το χαρτί για να διαβάσουμε παρέα τι κάνει, τι λειτουργίες έχει. Έχει αυτά εδώ τα πανάκια. Λογικά είναι η βάση και μπαίνει το πανάκι. Λοιπόν. Έχει και άλλο ένα κοντάρι, μισό λεπτό. Έχει τη βάση, την ανοίγω τώρα να τη δείτε. Θέλω να τα κάνουμε παρέιτσα για να τα βλέπετε επιτόπου. Είναι αυτό εδώ, λογικά μπαίνει το κοντάρι.
Μισό λεπτό. Να την ανοίξουμε. Εδώ. Μ' αρέσει γενικά ό,τι βρίσκω και με βολεύει εμένα να το προτείνω και σε εσάς. Οπότε μιας και την πήρα, είπα να σας τη δείξω. Ανοίγω και αυτό εδώ. Έχει πολύ ωραία, έχει πάρα πολύ ωραία. Να τη. Και πάμε να τη συνδέσουμε. Λοιπόν, αυτό λογικά πάει εδώ, ναι, για να δω, αυτό πάει εδώ, να το, νομίζω μπήκε, ναι, το βλέπετε, και αυτό εδώ πάει εδώ. Λοιπόν, να το, ωραία. Και βουαλά, θα τη δείτε μετά και στο όρθιο, αλλά εγώ σας τη δείχνω τώρα έτσι. Λοιπόν, εδώ πάνω πάει το πανάκι, για να δω. Και αγόρασα, μόλις έκανα την αγορά από τη Βιλέντα, αγόρασα και ένα έξτρα. Ήταν νομίζω γύρω στα 8,5 ευρώ το έξτρα πανάκι για να υπάρχει. Αν και νομίζω ότι αυτά μπαίνουν και πλυντήριο. Λοιπόν, για να δω. All type floors, microfiber. Ωραία. Πάμε να βάλουμε αυτό εδώ. Πάμε να το πάρουμε. Αγάπη μου. Μάλλον μπαίνει πρώτα το πανάκι. Μπαίνει πρώτα το πανάκι. Ναι, αγάπη μου, είναι ωραία. Μπαίνει εδώ το πανάκι. Και εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ που κάνει απολύμανση. Έτσι λέει. Τώρα θα διαβάσουμε και τις οδηγίες να δω ακριβώς. Για να δεν άλλο κάνει απολύμανση. Πώς γίνεται. Για να δω πώς μπαίνει το... Λοιπόν, εδώ κάτω έχει scratch, τα οποία μπαίνει το πανάκι. Μισό λεπτό να σας κατεβάσω την κάμερα. Μισό λεπτό. Να το βλέπετε κι εσείς. Εδώ λοιπόν έχει scratch. Εδώ. Οπότε... Μπαίνει το πανάκι εδώ έτσι. Σωστά. Γιατί είμαι και ψυχαναγκαστική εγώ και θέλω να είναι στην ευθεία όλα. Και μετά βάζεις αυτό. Πάρα πολύ εύκολο. Σας το φαίνω και λίγο πιο κοντά. Να το. Και πάμε. Και πάμε τώρα να δούμε τις οδηγίες. Έχει πολλές οδηγίες, σε πολλές γλώσσες, αυτό είναι καλό. Πάμε να βρούμε λίγο τα ελληνικά. Πάμε, βρήκα και τα ελληνικά, τέλεια. Και πάμε τώρα να ξεκινήσω να σας διαβάζω τις οδηγίες, τι λέει εδώ πέρα. Μισό λεπτό, κάπου τα έχασα, κάπου τα χάσα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε λίγο που αγοράσατε το καινούριο μας ατμοκαθαριστή Βιλέντα Steam. Ωραία, λοιπόν, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, λέει, σε περίπτωση που ο φορτιστής είναι ελαττωματικός εδώ, αυτά. Συναρμολόγηση, γεμίζουμε το νερό, προσαρμογή της ποσότητας του ατμού. Για να δούμε. Έχει ναι, παιδιά, κάνει και για τα χαλιά, οπότε θα το δούμε και στα χαλιά τι κάνει. Λοιπόν, λέει ότι το εξάρτημα καθαρισμού χαλιών σας επιτρέπει να φρεσκάρετε όλα τα χαλιά σας με την υγιεινή δύναμη του ατμού. Τοποθετήστε ένα πανί στο πάτωμα με το βέλος προς τα πάνω. Πιέστε ελαφρά τη συσκευή πάνω στο πανί. Τοποθετήστε το εξάρτημα καθαρισμού χαλιών κάτω από τη βάση του πανιού. Και ούτω καθεξής. Σου έχει πλήρες τις οδηγίες. Εμένα με ενδιαφέρει όμως... να είναι αυτό το προϊόν που έβαλα να είναι τώρα για το πάτωμα. Οπότε γεμίζεις εδώ πέρα, κατεβάζω την κάμερα για να το δείτε κι εσείς. Λοιπόν, εδώ πέρα λοιπόν, εδώ γεμίζεις με νερό.
Εδώ. Πάμε να ξεκινήσουμε να κάνω εγώ τους καναπέδες που θέλω να κάνω τον καθαρισμό. Να βάλω τι λέει το προϊόν. Για να δούμε τι λέει το προϊόν. Α, πριν ξεκινήσω όμως όλα αυτά, θα σας πω ότι το προϊόν που θα δείτε που θα χρησιμοποιήσω, το Oxygen που πήρα για τους λεκέδες, τους καναπέδες, παιδιά, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό, διότι μου έβγαλε αρκετά τους λεκέδες. Θα σας τους δείξω αργότερα από τις τάμπες που είχε και ήταν σε πιο μεγάλο βαθμό. Βέβαια δεν ξέρουμε τι έχουν ακριβώς πιάσει τον καναπέ. Δεν ξέρω ακριβώς με τι έχουν πιάσει τον καναπέ. Είναι κάποια, ας πούμε, μικροστάμπες οι οποίες δεν βγαίνουν. Δεν κάνει, δηλαδή δεν φεύγει. Ναι. Και τι άλλο ήθελα να σας πω, και για ένα προϊόν που με ρωτήσατε που έκανα το ψυγείο, είναι το Ocean Key, θα σας το δείξω και αυτό στην πορεία του βίντεο, το οποίο είναι καταπληκτικό. Εγώ φανταστείτε ότι πήγα την επόμενη μέρα και πήρα και το σπρέι που είναι για τα μπάνια, για άλατα, γενικά για βρύσες, πήρα και αυτό. Μου άρεσε πάρα πολύ, μου άρεσε η ελαφριά μυρωδιά που έχει, η δροσιά που έχει. Μου άρεσε που δεν μυρίζει απορρυπαντικό, δεν μυρίζει χλώριο, δεν έχει. Είναι βασικά βιολογικό προϊόν, έτσι. Οπότε, ναι, θα σας το δείξω και αυτό στην πορεία. Πάω να μαζέψω εδώ αυτά που έβγαλα από τον ατμοκαθαριστή και πάμε να ξεκινήσουμε καναπέδες. Thank you.
μεγάλο κατόρθωμα ότι κάθισα. Τελείωσα τα πάντα. Μπορώ να πω ότι το σπίτι μου σχογολάει, καμία σχέση όπως ήτανε. Έχει καθαριστεί πλήρως. Και πάμε να σας πω με λίγα λόγια πριν κλείσω αυτό το βίντεο, γιατί είναι με τον ατμοκαθαριστή. Είναι φανταστικός, απολυμμένη, σημαντικό για εμάς που έχουμε παιδιά που μπαινοβγαίνουν από το σχολείο στο σπίτι και γενικά τις δουλειές μας που βγαίνουμε έξω από τα ψώνια μας που γυρνάμε. Οπότε κάνει απολύμανση, σου λέει ότι το 99,9% σκοτώνει όλα τα βακτήρια. Πολύ σημαντικό. Το μόνο μείον που έχει, που εμένα λιγάκι έτσι με προβληματίζει, είναι το καλώδιο που έχει. Είναι αρκετά μακρύ, πιάνει αρκετό χώρο, αλλά είναι καλώδιο. Δηλαδή, αυτό που γι' αυτό το λόγο επέλεξα και σκούπα χωρίς καλώδιο και πήρα τη stick, γιατί πάω παντού χωρίς καλώδια, χωρίς τίποτα. Μπαμ, 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 πάνω κάτω, δεξιά, αριστερά, χωρίς να μαζεύω και να κάνω. Οπότε για μένα αυτό είναι λίγο το καλώδιο που έχει. Δεν μου πολύ άρεσε να σας πω την αλήθεια, αλλά σε γενικές γραμμές είναι ένα πολύ ωραίο προϊόν να το έχεις στο σπίτι σου και να κάνεις την απολύμανσή σου. Επίσης, στο επόμενο βίντεο θα την δοκιμάσουμε στα χαλιά. Δεν σας βάζω τώρα γιατί τα χαλιά θέλουν σκούπισμα και των παιδιών και της κουζίνας θέλουν σκούπισμα. Και εγώ πρέπει να πάω να ετοιμάσω, να φτιάξω, κάτσε βρε μουρλοκομείο, να φτιάξω κουζίνα και να διαβάσω τον Δημήτρη, σημαντικό. Λοιπόν, γιατί όση ώρα εγώ κάνω το βίντεο, ο Δημήτρης έχει πάρει ρεπό, άδεια. Αυτά λοιπόν από μένα, ελπίζω να σας αρέσει και αυτό το βιντεάκι. Έχω να σας πω κάτι άλλο, δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, να περάσετε ένα υπέροχο σουκού, υπέροχο, υπέροχο. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου. Bye, 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 bye.